Κύριε Υπουργέ, 2 λεπτά όμως σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τρεις πλευρές αναφέρθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι εγώ δήλωσα ότι οι αναφερόμενοι πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ένοχοι, πράγμα το οποίο ουδέποτε δεν έκανα, αν και το εγγράψαν ως τέτοιο πάνω από 10 άρθρα χθες της διαπλοκής. Θα σας διαβάσω ακριβώς τι είπα. Ουδής καταδικάζεται εκ των προτέρων, αλλά τα σκάνδαλα υπήρξαν. Ποιος είναι ο φορέας τους, ας το βρει η δικαιοσύνη. Εγώ, δηλαδή, θα ψηφίσω για μια εξεταστική επιτροπή στη Βουλή και θα στηρίξω αυτή τη διαδικασία. Διότι αν κάποιος είναι αθώος, θα πρέπει να αποδοθεί ξανά στην κοινωνία ως αθώος. Αν κάποιος είναι ένοχος, πρέπει να γίνει κάθαρση σύμφωνα και με την παλιά ελληνική παράδοση στην αρχαιότητα. Και το ερώτημα είναι, δεν διαβάσαν τη δήλωσή μου? Καλώς. Δεν διαβάσαν ούτε τη διάψευσή μου? Και έρχονται εδώ και λένε ότι τα ακούσαν και τα διαβάσαν και κάνουν παρατηρήσεις στα υπουργικά έδρανα. Νομίζω ότι είναι αβίαστο το συμπέρασμα. Ότι δεν διαβάσανε, δεν ακούσανε, αλλά να παράγουν ψεύτικες ειδήσεις με μια απλοχερία που δεν συνάδει σε αυτό το κοινοβούλιο. Και το ερώτημα είναι, τους ενόχλησε που είπα ότι πρέπει να γίνει κάθαρση? Τους ενόχλησε ότι είπα ότι οι αθώοι πρέπει να αποδοθούν αθώοι στην κοινωνία? Τους ενόχλησε που είπα ότι η δικαιοσύνη θα βρει ποιος είναι ένοχος και ποιος είναι αθώος? 3 χρόνια κάποιοι κάνουν την αντιπολίτευση με ψέματα, με συκοφαντίες, με δολοφονίες χαρακτήρα. Τους ενοχλούν 2 πράγματα. Να σας πω ότι σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί ότι υπάρχουν άνθρωποι, αυτή η κυβέρνηση, που θέτει το καθήκον πάνω από τον εαυτό τους και που δεν τους κρατά κανείς και μπορούν να λένε τη γνώμη τους. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κατσίκης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε.